Βαβυλώνα στην κημερά σου αντιγιακόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέμα, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον πακατάδικο. Τον είναι αυτό απ' τα δεσμά. Κι έτσι ο φίλο μα κοινάει να μπει πια από το κρίμα. Έλα! Φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 19 Αυγούστου 2021 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα για να δούμε ό,τι συμβαίνει και να τα συζητήσουμε βεβαίως με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι πραγματικά προκαλεί σοκ η είδηση ότι στην Φθιώτιδα συνελήφθη 14χρονος για εμπρισμούς και φέρεται να είπε ότι μου άρεσε να βλέπω τις φωτιές και τους καπνούς στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ένα παιδί μόλις 14 ετών λοιπόν συνελήφθη για αλλεπάλληλες πυρκαγιές στην περιοχή του. Η αστυνομία αξιοποίησε περιγραφές κατοίκων και βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του. Από τις συνολικά 113 φωτιές καταστράφηκαν καλλιέργειες και προκλήθηκαν από 13, με συγχωρείτε, φωτιές καταστράφηκαν καλλιέργειες και προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και μηχανήματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έβαζε φωτιά με σπίρτα και έφευγε με το ποδήλατό του. Ο νεαρός ανέφερε ότι του αρέσουν οι φωτιές και οι καπνοί. Αυτά είπε και ο Δήμαρχος Λοκρόνου, ο Θανάσης Ζεκεντές. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η δραματική τροπή στη φωτιά στα Βίλια Αττικής με την αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου. Οι φλόγες έχουν κυκλώσει τον οικισμό και κινούνται απειλητικά προς τα σπίτια, σε απόγνωση κάτοικοι. Και βεβαίως για κάθε νέα εξέλιξη σε αυτή την πυρκαγιά θα σας ενημερώνουμε, καθώς εδώ και 4 μέρες καίγονται τα βίλια. Λοιπόν, για όλα αυτά αλλά και για άλλα θα συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Απόστολο Πάνα, βουλευτή Χαλκιδικής με το κίνημα Αλλαγής. Καλό απόγευμα, κύριε Πάνα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, κύριε Πάνα, βλέπουμε ότι δυστυχώς οι φωτιές σημάδεψαν το φετινό καλοκαίρι. Πάνω που λέγαμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι ενδεχομένως που θα είναι νεκρό από άποψη ειδησιογραφίας, τελικά διαψευστήκαμε και βλέπουμε όλοι με κομμένη την ανάσα ένα ολόκληρο καλοκαίρι να δίνουμε μάχες με τις φωτιές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Ευτυχώς η κεντρική Μακεδονία και ο νομός ο δικός σας, η Χαλκιδική, δεν έχει έρθει αντιμέτωπη παρά για πολύ λίγο και σβήστηκε αμέσως μια εστία φωτιάς εκεί στη Φούρκα. Πώς σχολιάζετε λοιπόν την αντίδραση της κυβέρνησης και το χειρισμό της σε όλο αυτό το μέτωπο με τις πυρκαγιές? Νομίζω ότι βιώνουμε μια τραγική κατάσταση, καθώς συντελείται μια εθνική καταστροφή, εγώ θα το έλεγα, για να δώσουμε και το πραγματικό μέγεθος αυτή έχει συμβεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η οποία εθνική καταστροφή έχει πάρα πολλές συνέπειες, οι οποίες είναι και περιβαλλοντικές και κλιματικές και κοινωνικές και οικονομικές, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια ήδη ταλαιπωρημένη χώρα, καθώς προερχόμαστε από την πανδημία και πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήρθε λοιπόν να προσθεθεί αυτή η κατάσταση, την οποία την ζούμε έστω εδώ στην κεντρική Μακεδονία από τις οθόνες, εν πάση περιπτώσει, των τηλεοράσεών μας, αλλά μη τι άλλο μας προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι άνθρωποι, πολίτες, φυσικό περιβάλλον, φυσικό κάλος,
σε όλες αυτές τις πληττόμενες περιοχές έχει χαθεί και είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει και η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα, αλλά και η περιβαλλοντική αποκατάσταση της όλης αυτής της ιστορίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Προφανώς, όταν περνάει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις και δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει όπως πρέπει, και αυτό είναι κοινά αποδείγμα. Δεν έχει να κάνει με μια έτσι, αντιπολίτευση. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα καταλήξω και σε αυτό. Προφανώς μας έχει προβληματίσει όλους. Βρισκόμαστε όμως αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο στη μάχη, δηλαδή στη στιγμή που πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία που έχει διαμορφωθεί, και βέβαια μετά, και ήδη από αυτό θα γίνει από την Τετάρτη, όπου υπάρχει η πρώην ημερησίας διατάξεως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών συζήτηση στην Βουλή, θα πρέπει να αποδοθούν αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, που προφανώς υπάρχουν, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για να αποκατασταθεί όλο αυτό το οποίο αφήνει πίσω του αυτό που έχει διαμορφωθεί. Και το λέω να γίνει άμεση αποκατάσταση. Γιατί αν αύριο έχουμε βροχές ή παραπάνω πλημμύρες από τον Οκτώβριο και μετά, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν. Δηλαδή είναι ένα ντόμινο καταστάσεων, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα βγάλει. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, θα σας παραπέμψω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας ότι η χώρα μας είναι πολύ υψηλά στο κομμάτι της, των πυρκαγιών, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια και των διαδικασιών, και είχε γίνει και πολύ λόγο, εν πάση περιπτώσει, ότι είχε στηριχθεί ακόμα και μια ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία σε αυτό το οποίο έγινε στο Μάτι. Υπήρχαν δηλώσεις πριν τριών μηνών ότι υπάρχει ένας ετοιμότατος επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος ουσιαστικά δεν φάνηκε. Και θα σας απαντήσω και για κάτι ακόμα, ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει πάρα πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις με τη συνεργασία και ανθρώπων από τον τομέα του πυροσβεστικού, τουλάχιστον για τη Χαλκιδική, το πόσο σημαντικό ήταν να ενισχυθεί και η πυρόσβεση, να ενισχυθούν τα κλιμάκια και να γίνουν κινήσεις οι οποίες στην ουσία θα είναι κινήσεις πρόληψης σε τέτοιες συνθήκες. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία θα μου επιτρέψετε, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα αποκαΐδια τα οποία είναι και κοινωνικά και ανθρώπινα, να την αφήσουμε στη θεσμικότητά της, η οποία θα ξεκινήσει στις 25 του μηνός και μετά, αλλά προφανώς δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα κλείσει πολύ εύκολα με το διορισμό επιτροπών και προσώπων απλών, οι οποίοι κάποιοι νομίζουν ότι θα επιλύσουν το ζήτημα. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα, υπάρχουν θέματα, υπάρχει μια διαχείριση η οποία αυτή τη στιγμή δεν πέτυχε, και προφανώς πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχετε θέσει αρκετά θέματα, θα προσπαθήσουμε λίγο να τα διασυμφωνήσουμε. Λοιπόν, πρώτον λέτε ότι δεν πέτυχε η διαχείριση, από τη στιγμή όμως η κυβέρνηση λέει ότι πέτυχε με το 112, γίνανε κενώσεις και δεν είχαμε τους 102 νεκρούς που είχαμε στο Μάτι. Εντάξει, να μου επιτρέψετε ότι δεν μπορώ εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία ως μέτρο σύγκρισης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ λαθασμένη λογική. Δεν, ή τους νεκρούς που είχαμε και στην Ηλία. Είναι μια πάρα πολύ λαθασμένη λογική. Εδώ δεν είμαστε να συγκρίνουμε το τι έχει γίνει πριν και να παίζουμε με τα νούμερα. Με το ίδιο σκεπτικό έχουμε αυτή τη στιγμή το 10% του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την επικράτεια μπορεί να έχει χαθεί. Αλλάζει όλες οι κλιματολογικές συνθήκες στη Βόρεια Δυτική και μπορεί και σε όλη την Αττική από εδώ και πέρα, σε μια Αθήνα η οποία ήδη είναι κατοικημένη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή είναι νομίζω λίγο άκρος επικοινωνιακό και αριθμητικό, το οποίο πραγματικά προσβάλλει βάζοντας κάποιοι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα στην ατζέντα. Να το θέσω διαφορετικά. Το μέγεθος και τον όγκο της καταστροφής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το αντιλαμβάνομαι. Να μου επιτρέψετε, ας μείνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν θέλει να ακούσει κάτι παραπάνω και από εμάς τους πολιτικούς. Ας μείνουμε αυτή τη στιγμή στο ότι πρέπει και τα τελευταία μέτωπα να σβήσουν, να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προφανώς βρίσκονται εκτός των κατοικιών τους και των σπιτιών τους, να δούμε πού θα μείνουν, να υπάρξει αυτή η όλη στήριξη της πολιτείας η οποία πρέπει να υπάρξει, να δούμε τα επαγγέλματα, οι αρμόδιοι, τα οποία χάνονται, όπως κτηνοτρόφιμοι, λυσοκόμοι, αγρότες, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα γιατί καθηκεί το φυσικό περιβάλλον. Οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες σε αυτά τα επαγγέλματα.
Και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε άλλη κουβέντα θα γίνει στην ώρα της. Και φυσικά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής κατάσταση από εδώ και πέρα διαχείρισης και όχι όταν πέσουν τα φώτα πλέον της δημοσιότητας, όλος αυτός ο κόσμος να μην ξεχαστεί. Ναι, αυτό το λέμε κάθε φορά. Τα ίδια λέγαμε για τις πλημμύρες στη Μάνδρα και για το Μάτι και για άλλες φυσικές καταστροφές. Και για τις πλημμύρες οι οποίες υπήρξαν το 2019 στην Καλκιδική. Σωστά, σωστά. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες είχαμε και εκεί νεκρό. Και ακόμα αυτές οι επιχειρήσεις, θα σας πω, έχω κάνει τρεις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Έχει φέρει επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή. Δεν έχουν αποζημιωθεί. Τι σας έχουν απαντήσει οι αρμόδιοι? Η αρμόδια τελευταία επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή που έγινε στον κύριο Ζαβό είναι ότι θα ετοιμαστεί μια κοινή υπουργική απόφαση για να αρχίσουν οι πληρωμές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Πότε σας το είπε αυτό? Το Φεβρουάριο. Έχει πέρασει πολύ καιρός από τότε. Προφανώς, γι' αυτό τα συζητάμε. Μάλιστα. Και τα λέμε. Τώρα είπατε για διορισμούς προσώπων και επιτροπών ότι δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα. Τώρα, ο κύριος Σταύρος Μπένος, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό υπεύθυνος πρόεδρος της Επιτροπής, προέρχεται από το δικό σας κόμμα, ήταν επί σειρά ετών υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη και βεβαίως πολύ παλιότερα δήμαρχος Καλαμάτας. Είστε ικανοποιημένος από την επιλογή ενός δικού σας στελέχους? Εμένα με ενδιαφέρουν να δημιουργηθούν θεσμοί οι οποίοι πραγματικά θα μπορέσουν να έχουν μια διάρκεια και θα μπορέσουν να επιλύσουν τα ζητήματα. Ο κύριος Μπένος τον κάλεσε ο Πρωθυπουργός για συγκεκριμένη, έτσι, μια συγκεκριμένη δουλειά την οποία πρέπει να αποκωδικοποιηθεί από εδώ και πέρα για να δούμε το τι θα κάνει. Θα κριθεί μέσω του αποτελέσματος από τη στιγμή που αποδέχτηκε αυτή την, το κάλεσμα. Εύχομαι αυτό το κάλεσμα να είναι ουσιαστικό, ωραία, και να μην είναι απλά μια μορφή επικοινωνίας η οποία δεν θα επιφέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να επιμένω ότι για να κατοχυρώνονται τέτοιες προσπάθειες πρέπει να κατοχυρώνονται όχι από επιτροπές αλλά από θεσμούς οι οποίοι πραγματικά υπάρχουν και ξέρουν την κατάσταση όπως είναι. Η δική μου άποψη. Μάλιστα. Όχι, το λέω γιατί ψάχνω να βρω αν όντως στη Νέα Δημοκρατία στη βάση υπάρχει μια δυσαρέσκεια ότι επιλέχθηκε κάποιος Πασόξης για αυτή τη θέση. Το Πασόκ τώρα στο κλίμα αλλαγής δεν βλέπω να χαίρεστε και πολύ που επιλέχθηκε ο κύριος Μπένος. Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα η επιλογή αυτού του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή τους συμβολισμούς, θέλουμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είσαι σαφής. Αν ο συμβολισμός δώσει και αποτέλεσμα, κανένα ζήτημα. Uh-huh. Είμαστε σε μια εποχή την οποία πρέπει να ψάχνουμε τα αποτελέσματα. Εδώ συμβολικές κινήσεις αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλές. Εδώ βρισκόμαστε πλέον, έχει περάσει το χρονικό όριο της προσαρμογής, βρισκόμαστε μπροστά επί του αποτελέσματος. Αν πραγματικά η επιλογή του κυρίου Μπένου συνδυαστεί με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη λογική, η οποία θα επιφέρει αποτέλεσμα άμεσο σε αυτές τις περιοχές, αν μη τι άλλο είναι μια επιτυχημένη επιλογή και εδώ είμαστε όλοι να το αποδεχτούμε και να το παραδεχτούμε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, αν είναι μια συμβολική κίνηση, δεν θέλω να σχολιάσω μια συμβολική κίνηση σε μια τέτοια στιγμή. Θα κριθεί όχι επί τη εμφανίση, αλλά εκ του αποτελέσματος. Πολύ σωστά. Αποτελέσματος. Τώρα, προέρχεστε από ένα νομό που βασίζεται εκτός των άλλων πολύ και στον τουρισμό και το στίγμα του τουρισμού φέτος για τη Χαλκιδική λένε ότι κερδίθηκε. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Νομίζω ότι μετά από πολύ καιρό οι επαγγελματίες, οι ξενοδόχοι και ο κόσμος του τουρισμού στην Χαλκιδική πράγματι έχει ένα πλατή χαμόγελο. Και αυτό έχει ένα πλατή χαμόγελο γιατί αν αυτό το οποίο εισπράξαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο και θα πω και το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου ήταν άκρος αποθαρρυντικό ως προς την πορεία των πραγμάτων από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι υπήρξε μια εκτόξευση της Χαλκιδικής στην τουριστική κίνηση μέχρι τώρα που έχει αφήσει ικανοποιημένους τον περισσότερο κόσμο στο τουριστικό κομμάτι και στο κομμάτι της εστίασης και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μπορώ να πω ότι αυτές, η εικόνα που έχω από όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού για αυτές τις 20 με 25 μέρες είναι ότι τα νούμερα έχουν αγγίξει νούμερα του 2019. Αυτό είναι θετικό. Αυτό που πραγματικό όμως ευχόμαστε
είναι να συνεχιστεί όσο μπορεί περισσότερο η συγκεκριμένη κίνηση, δηλαδή να μπορέσουμε και ένα μεγάλο μέρος του Σεπτεμβρίου να το εκμεταλλευτούμε, προκειμένου να αποκατασταθούν τα κενά τα οποία υπήρξαν τα οικονομικά στον ΟΜΟ τον προηγούμενο χρόνο. Καθώς, αν μην ξεχνάτε, ότι η Χαλκιδική βρισκόταν πέρσι από τις 8, αν δεν κάνω 6-8 Αυγούστου σε τοπικό lockdown. Και αυτό επέφερε μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα λοιπόν, πράγματι, έχουμε εδώ και 20 μέρες που η Χαλκιδική ζει πάρα πολύ καλές στιγμές στον τουρισμό. Αυτό είναι πολύ θετικό και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Παρόλες τις προβλέψεις οι οποίες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο δεν ήταν αυτές οι οποίες περιμέναμε. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και τώρα αυτό το με προβληματίζει είναι από τη μία και εσείς μας περιγράφετε και μας μεταφέρετε το πόσο καλά πήγε ο τουρισμός. Από την άλλη, κάνατε και μία ερώτηση στη Βουλή για την συνέχιση των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στη Χαλκιδική. Οπότε αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Υπάρχει τόση φτώχεια στη Χαλκιδική που χρειάζονται κοινωνικές δομές ώστε να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις? Φτώχεια υπάρχει παντού, δυστυχώς, και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο παγκόσμιο, κύριε Σταματόπουλο, που επιτρέψετε, το οποίο το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Οι κοινωνικές δομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικότερα αυτές οι δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επικοινωνία που έχουμε και με τους... Τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνικές δομές? Θα σας απαντήσω. Και σε επικοινωνία που έχουμε με τους δημάρχους, καθημερινά, είτε στις κοινωνικές δομές που στηρίζουν άπορες οικογένειες, είτε στις κοινωνικές δομές στις οποίες δίνονται κάποιες βοήθειες, κυρίως στις οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη, αυξάνεται δυστυχώς ο κόσμος ο οποίος τις έχει ανάγκη. Η παρέμβασή μου λοιπόν στη Βουλή είχε ακριβώς αυτό το λόγο, ότι θα πρέπει αυτές οι κοινωνικές δομές σε μια περίοδο η οποία δεν ξέρουμε τι θα μας αποφέρει από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και μετά, καθώς τα υγειονομικά δεδομένα είναι προβληματικά και αν μη τι άλλο η οικονομική κατάσταση της χώρας μπορεί να μην επιτρέψει τη στήριξη την οποία υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάλλον σύμφωνα με τα λεγόμενα και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου πριν λίγους μήνες, είναι πολύ δύσκολο να το επιτρέψει, έως αδύνατο. Άρα λοιπόν, εγώ ζήτησα την ενίσχυση των κοινωνικών δομών με τη μορφή των κέντρων κοινοτήτων, οι οποίες είναι δομές οι οποίες στηρίζουν ευπαθείς και ομάδες οι οποίες το χρειάζονται. Και η απάντηση η οποία ήταν θετική ήταν ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ως σκοπό το επόμενο χρονικό διάστημα να τις ενισχύσει όλες αυτές τις δομές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε όσο περισσότερος κόσμος να στηριχθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Η στήριξη δηλαδή πώς γίνεται των ευπαθών ομάδων μέσα από αυτές τις δομές? Ναι, η στήριξη γίνεται με δομές τις οποίες επιλέγει ο ίδιος ο Δήμος με βάση τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Άλλες γίνονται μέσω των δομών, όπως τα γνωστά, τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα βοήθεια στο σπίτι τα οποία τρέχουν και αυξάνονται. Άλλες γίνονται μέσω των κοινωνικών παντοπολίων τα οποία γίνονται. Είναι ένας ανάλογα προγραμματισμός τον οποίο κάνει ο κάθε δήμος με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχει. Αυτός όμως ο προγραμματισμός σε πανελλαδικό και σε πανχαλκιδικιωτικό επίπεδο θα στηριχθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα από παντούλια του Υπουργείου Εργασίας. Γιατί υπήρχε ημερομηνία λήξης δηλαδή? Ναι, υπήρχαν δομές οι οποίες ήταν οριοθετημένες και υπήρχαν βέβαια και, να πάμε και στο εξής, υπήρχαν και εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτές τις δομές, οι οποίες δεν ήταν μόνιμοι, ήταν συμβάσεις. Άρα όλο αυτό το πακέτο, η διάθεση εν πάση περιπτώσει του Υπουργείου είναι να την... Πήρατε τη δέσμευση από το Υπουργείο ότι θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Πάνα, και δίνει και την ευαισθησία σας για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως την συζήτησή μας, θα ήθελα λίγο να δούμε και τα του κινήματος αλλαγής και την σοσιαλδημοκρατία που ευαγγελίζεστε. Έχουμε και θα έχουμε μάλλον τις εκλογές ανάδειξης νέου αρχηγού στο κίνημα αλλαγής. Γίνεται η συζήτηση, έχουν ανακοινώσει το ενδιαφέρον τους οι υποψήφοι και αυτό που πλανιέται και συζητιέται είναι τελικά τι θα γίνει. Με την κυρία Γεννηματά μένει το κίνημα αλλαγής ως έχει, με τον Ανδρέα Λοβέρδο ενδεχομένως κλείνει το μάτι και ίσως έρχεται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ με τον κύριο Ανδρουλάκη πλέει ολοταχώς προς το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άλλωστε, εμείς, σαν κίνημα αλλαγής και παλιότερα και σε Πασόκ και σε Δημοκρατική Παράταξη, με όλα τα σχήματα που κατεβήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
Πάντοτε είχαμε ενδιαφέρουσες κουβέντες όταν φτάναμε ως προς τα εσωκομματικά μας. Δηλαδή υπήρχε το ενδιαφέρον και του κοινού αλλά και του δημοσιογραφικού και του κόσμου. Δεν νομίζω ότι η ατζέντα του κάθε υποψηφίου βρίσκεται κάπου κοντά σε κάποιον άλλον. Και οι τρεις υποψήφοι που είναι μέχρι τώρα, ίσως και περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, ευαγγελίζονται ένα ξεκάθαρο θέμα, ότι δεν διαπραγματεύεται κάτι στην αυτονομία του χώρου. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, ως προς τα τεχνικά ζητήματα, υπάρχει καθορισμένη μία κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, από 15 Σεπτεμβρίου και μετά σε κάποια ημερομηνία, στην οποία εκεί θα συζητηθούν και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνική διαδικασία, το πώς θα γίνει εν πάση περιπτώσει η εκλογή νέου αρχηγού και εν πάση περιπτώσει και, και τις ημερομηνίες οι οποίες υπάρξουν. Βέβαια, αυτό όλο όπως αντιλαμβάνεστε, πανδημίας επιτρέποντος, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια πολύ δύσκολη υγειονομική συνθήκη που δεν ξέρουμε τι θα μας επιφέρει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να η τόνη που είναι μέχρι τώρα πάρα πολύ πολιτισμένη, και σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ, θεωρώ, και η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, που έχουμε πάρει περισσότερη μία απόφαση να κινηθούμε άκρως θεσμικά συνολικά και να τοποθετηθούμε αφού υπάρξει μία επίσημη, η επίσημη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και επίσημα η ημερομηνία που θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Άρα νομίζω ότι βαίνουμε καλώς και αν τα δεδομένα επιτρέψουν θα πάμε σε μια διαδικασία η οποία θα αναζωογονήσει τον πολιτικό μας χώρο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καλεσμένο τον κύριο Χάρη Καστανίδη και του κάναμε την ίδια ερώτηση που θα κάνω και σε εσάς. Ποιον θα στηρίξετε από τους υποψηφίους? Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος ότι έχουμε αποφασίσει σε κοινοβουλευτική ομάδα από τη στιγμή που θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχει υπάρξει πριν ανακοίνωση, να μην ανοίξουμε τώρα τον ασκό του Προεόλου, καθώς εμείς δεν είμαστε απλά στελέχοι, εκπροσωπούμε και την κοινοβουλευτική ομάδα θεσμικά και θέλουμε να πάνω απ' όλα να κρατήσουμε την ενότητα και την πολιτική μας ακεραιότητα εφόσον γίνεται αυτό μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Όλοι έχουμε κάτι στο μυαλό μας και ξέρουμε το πώς βλέπουμε το χώρο την επόμενη μέρα και αυτό βέβαια θα είναι πολιτικό, δεν θα είναι προσωπικό. Θα έχουμε το χρόνο και το Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε, κύριε Πάνα, και να συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί κακά τα ψέματα απασχολεί τον κόσμο, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας. Κύριε Πάνα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Ευεργίνα Τηλεόραση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.